Γεια σας, χρόνια πολλά, καλές γιορτές και θα ήθελα να σε ευχηθώ όχι μόνο σε εσάς αλλά και όσους αγαπάτε να είναι αυτές οι γιορτές πάρα πολύ χαρούμενες και γιορτινές. Θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την ευχή διαλέγοντας το θέατρο Αλίκη που παίζει τη μελωδία της ευτυχίας, όπου τόσα παιδάκια δίνουν ένα πάρα πολύ δημιουργικό παρόν και με τα τραγούδια τους, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τις χαρούμενες καρδούλες τους, δίνουν τον καλύτερο τόνο για αυτές τις ευτυχισμένες γιορτές που σας εύχομαι από καρδιά να έχετε. Και μάλιστα, εγώ θα σας ευχηθώ πίνοντας κάτι στην υγειά σας και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε αυτούς που αγαπάτε. Το ότι διάλεξα το θέατρο της Αλίκης είναι κάτι που νομίζω πως και εσείς το θέλετε. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι ποτέ δυνατόν η Αλίκη, η εθνική μας πρωταγωνίστρια, να μην είναι πάντοτε καλοδεχούμενη σε κάθε σπιτικό. Φέτος ειδικά που σε αυτή τη μελωδία της ευτυχίας θα πρέπει να μας φέρει γούρι σε όλους, υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά που είναι εδώ στις Κουίδες, που σε λίγο θα έρθουν κοντά μου για να τραγουδήσουν κάτι πολύ χαρούμενο, κάτι πάρα πολύ γιορτινό. Θα ήθελα να ξέρετε ότι και στις πολύ μεγάλες παραστάσεις στο εξωτερικό, όπως είναι το Miss Saigon, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, το Miss Saigon ξέρετε παίζεται στο Broadway και επίσης και στο Drury Lane. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές λοιπόν όπως ο Jonathan Pryce, όπως άλλοι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι Gwen Verdon, μαζεύονται στο θέατρό τους και κάνουν μια άγια νύχτα. Φέτος λοιπόν, εδώ, για να πάει καλά η χρονιά, για να έχει πολύ ευτυχισμένα τα Χριστούγεννα και οι γιορτές, θα ευχηθώ μαζί με τα παιδιά που είναι κοντά μου, δεξιά και αριστερά, ελάτε παιδιά, ελάτε κοντά μου, είναι τα παιδιά από το θέατρο Αλίκη που λένε τη μελωδία της ευτυχίας. Όλα αυτά τα παιδιά, κάτω από αυτό το δέντρο, μας εύχονται πάρα πολύ χαρούμενες γιορτές. Είναι παιδιά που έχουν επιλεγεί από τον κύριο Τιπάλδο, από τη θαυμάσια χοροδία του, μια χοροδία που προϋποθέτει πολύ όμορφες φωνές, μια χοροδία που προϋποθέτει ταλέντο και που φυσικά, εφόσον έχει διαλεχτεί από την Αλίκη, όλες αυτές οι καρδούλες θα μας πούνε την Άγια Νύχτα, που νομίζω ότι εναρμονίζεται πάρα πάρα πολύ στο πνεύμα αυτών των ημερών. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι για την Άγια Νύχτα? Ναι. Λοιπόν, να πέσει η μουσική και ξεκινάμε. Savior is born.
Χειροκροτήσω εγώ τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι από εκεί που τα βλέπετε, πραγματικά τα χειροκροτάτε, τα αγαπάτε και λένε ότι ένας τρόπος για να σας κλέψουμε την προσοχή σας, γιατί είναι το κανάλι 5, βέβαια δεν είναι μεγάλο αντενά το κανάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην αλλάξετε δέκτη, ένας τρόπος υπάρχει. Να έχετε παιδιά που θα σε ευχηθούν αυτές τις Άγιες Μέρες αυτά τα πολύ όμορφα μελωδικά τραγούδια που ακούσαμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μελωδία της ευτυχίας, όπως το Edelweiss, όπως το. Το αντίο που λένε τα παιδιά φεύγοντας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μείνετε εκεί στους δέκτες σας και να μην αλλάξετε κανάλι. Πρώτο, τα παιδιά. Η γοητεία των παιδιών, που η μελωδία της ευτυχίας είναι συνυφασμένη με τις Άγιες Μέρες. Και φυσικά η γοητεία της ανεπανάληψης Αλίκης. Θα ήθελα έτσι ταχυολογώντας, γιατί με όλα τα παιδιά βέβαια δεν θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω πρώτα με τη Μελίνα, το Φραντζολάκι. Η Μελίνα είναι. Το χωρισάκι εκείνο που όσοι διαβάζει τις κριτικές μου, έχω γράψει πάρα πολύ θυραμικές κριτικές όταν πέρσι άρχισε και φέτος ξανά είναι η Μελίνα εδώ με την Αλίκη. Λοιπόν, πες Μελίνα εσύ. Καταρχήν, αγαπάς κυρία Βιουκλάκη? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Πόσο πολύ? Πάρα πολύ, δεν μπορώ να σου πω. Τον κύριο Τυπάλδο που είναι κάτω και σε διευθύνει και που σε έφερε ο κύριος Τυπάλδο στην Αλίκη. Τον αγαπάς? Ναι, γιατί με έμαθε να τραγουδάω πολύ καλά και να προσέχω σε αυτά που. Που λες και κάνεις. Ξέρεις όμως ότι κάτω εκεί υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που λένε «Αχ, και να ήμουν εγώ στη θέση της Μελίνας». Γιατί λένε πως πολλές μανάδες, πολλοί πατεράδες ότι «Ωραία, εντάξει, θα είμαι δίπλα στην εθνική μας στάρα, αλλά το σχολείο τι γίνεται». Πρέπει να πούμε ότι η Αλίκη πάρα πολύ όμορφα κατόρθωσε να έχει πολλά γκρουπ παιδιών, ούτως ώστε η Μελίνα, η Δήμητρα, όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να δίνουν ένα παρόν εδώ και παράλληλα. Εναλλάσσετε αυτό το γκρουπ, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, το Φραντζολάκι είναι κοντά και πάλι φέτος. Εγώ θα σου γράψω και καινούργια κριτική, όπως και πέρσι, γιατί είναι καινούργιο cast, καινούργια δηλαδή διανομή. Και πρωτού πάμε στο Edelweiss, θα πω και σε ένα άλλο κοριτσάκι, την Δήμητρα Τζαχαρίου, η οποία είναι κοντά μου. Mm-hmm. Και η οποία η Δήμητρα Τζαχαρίου, εσείς που έχετε δει την παράσταση, mm-hmm. έχει πολύ συγκεκριμένη και πολύ ιδιότυπη πρόζα. Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, η Μελίνα βέβαια είναι πολύ μικρό κοριτσάκι ακόμα. Πόσο είναι, είσαι 7? Ναι. 7. Η Δήμητρα πόσο είσαι? 12. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι. Τα έχουμε μιλήσει και με την Αλίκη, ότι σε προαλήφει να γίνεις μια καινούργια Λαμπέτη. Ο κ. Τυπάλδος βέβαια σου έχει δώσει τα φώτα για να γίνεις μια πάρα πολύ δυναμική φωνή στο χώρο του πεντάγραμμου. Η Αλίκη, ίσως και εγώ, ίσως και κάποιοι άλλοι, έχουμε κάποιες άλλες βλέψεις για σένα. Να γίνεις ένα πολύ μεγάλο αστέρι που θα συνδυάσει την πρόζα, τη μουσική, το χώρο. Για πες μου όμως τώρα. Όταν έρχεσαι εδώ και κάνεις παράσταση, τι αισθάνεσαι? Δεν μπορώ να το εκφράσω. Μήπως σας έφερα δύσκολη θέση? Είναι ο κύριος Δασκαλός, ο κύριος Τυπάλδος, σου δίνει θάρρος κάτω. Όταν κατεβαίνεις αυτή τη σκάλα, τη μεγάλη, που έχει το ωραίο χαλί, μπαίνεις μέσα στο καμαρίνι σου, λες στην κυρία Λαμπροπούλου καλησπέρα, στην Αλίκη, τι αισθάνεσαι? Ναι? Κάτι που δεν αισθάνονται τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είμαι κοντά σε αυτή και σε άλλα παιδιά. Τα παιδιά θα πάνε και σε Θεσσαλονίκη, θα πάνε στον Πειραιά, ετοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα και επειδή η τρυφερότητα των παιδιών, γιατί η Αλίκη μετριέται με τρυφερές καρδούλες γιορτινές. Γι' αυτό από το
το πολύ όμορφο έργο που παίζετε. Θα μας φύγουν για να πάνε στα μαθήματά τους. Έχουν μια παράσταση απογευματινή. Αλλά θέλω να το συνεχίσουμε ακριβώς από τη μελωδία της ευτυχίας, με μια πάρα πολύ γιορτινή μελωδία. Με δύο παιδιά που δεν είναι στην ηλικία της Δήμητρας, της Μελίνας, αλλά έχουν πια μεταπηδεί στην εφηβική ηλικία. Και είναι η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία είναι σε λίγο, θα είναι κοντά σε λίγο μαζί μας, και είναι και ο νεαρός ο παρτνέρ της που τη συνοδεύει φέτος, που δεν ήταν πέρσι, έχει αλλάξει, αλλά δεν έχει σημασία. Η Αλίκη είναι πάντοτε γνώστης των πάντων, διαλέγει τους συνεργάτες της. Λοιπόν, από αυτό το θέατρο της Αλίκης, που όλοι την αγαπάμε, υπήρχε ένα άλλο musical, το Καμπαρέ, το Κάδερ Εμπ. Η Κάδερ και Εμπ είναι δημιουργή του Καμπαρέ. Η Ρότζερ Χάμερστάιν είναι δημιουργή της μελωδίας ευτυχίας. Είδαμε λοιπόν μια γενιά παιδιών, το Φραντζολάκι, τη Μελίνα, τη Δήμητρα Ζαχαρίου. Και τώρα πάμε σε μια άλλη γενιά παιδιών, που είναι η Άριελ Κωνσταντινίδου και είναι και ο Μαρίνας Δεσίλας. Έτσι δεν είναι, ή Μαρίνος Δεσίλας, τα πάει καλά. Λοιπόν, τα δύο παιδιά είναι εδώ. Η Άριελ είναι και παλιά γνώριμη της Αλίκης, την έβγαλε στην Άννη, εδώ και χρόνια στο Κυπροθέατρο. Ο Μαρίνος κάνει τώρα το ντεμπούτο του. Ναι. Έχει αντικαταστήσει το Μάρζα που έφυγε. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Παιδιά, πρωτού ξεκινήσει το τραγούδι σας, θέλω να μου πείτε το εξής. Αν παίζατε ένα αντίστοιχο αντιχιτλερικό μουσικό, όπως είναι το Καμπαρέ, που είχε πάλι κρεάρει η Αλίκη, θα είχατε αντιρρήσεις, θα είσαστε νιάτα ζωή και μπρίο όπως αυτό το συγκεκριμένο μουσικό? Φυσικά. Το ίδιο. Τόσο επαγγελματίες. Παρά τον νερό της ηλικίας σας. Πάμε το τραγούδι σας. Καρτερείς μοναχή πάνω σε σκηνή, τα φώτα για να ανάψουν. Η ζωή σου μικρή σελίδα καινή, που απάνω της θα γράψουν. Θα γράψουν. Είσαι βρέφος ούτε 17 ώρα πια να γεννείς. Βρε κοριτσάκι, πιο γυναικάκι, κάνεις παιχνίδι εσύ. Είσαι βρέφος ούτε 17 και η γαμπριούρα. Να σε φλερτάρουν, να σε τουμπάρουν με δώρα τόσο φτηνά. Άγνο και αυγαλτό εσύ σε κόσμο ανδρικό. Αρνάκι τρομαγμένο εσύ, κουκλάκι σπιτικό. Θα χρειαστείς αντράκι σκληρό να σε καθοδηγεί. Είμαι 17, μόλις 18 θα σ' αναλάβω εγώ. Λίζε! Λίζε, θα βρέξει! Θα βρέξει! Ναι! Για να δω! Ρολ, ψυχαλίζει. Είμαι βρέφος, ούτε 17 και είμαι απλοϊκή. Κάθε αγοράκι με λέει κουκλάκι και κολακεύομαι. Είμαι βρέφος, ούτε 17 μικρή και αγαθή. Ραντεβουδάκι, τι ξέρω εγώ απ' αυτά. Αθώα κι αυγαλτή εγώ σε κόσμο ανδρικό. Μικρό και ντροπαλό εγώ, κουκλάκι σπιτικό. Θέλω άντρα που να έχει πείρα για να μην την πατάω. Είσαι 17. Σχεδόν 18 προστάτης μου να σε εσύ. Τα παιδιά βέβαια δεν είναι 16 χρονών και 17, είναι λίγα παραπάνω, αλλά είναι οι θειασάρχες του μέλλοντος. Και επειδή η Αλίκη ξέρει πάρα πολύ καλά ποιους θα διαλέγει, θα πρέπει να πω ότι σημειώστε τα ονόματά τους, Άριελ Κωνσταντινίδου και Μαρίνος Δεσίλας, για να πείτε ότι όταν κάποτε φτάσουμε στο 2000 θα είναι οι πρωταγωνιστές του μέλλοντος
Και όχι μόνο αυτό, είναι τα φιντάνια που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έβγαλε από το θέατρό της για να τους δώσει τη σκυτάλη για μια καινούργια καριέρα. Λοιπόν, σημειώστε τα ονόματά τους και όσο για την κριτική μου, που ήταν περσινή βέβαια με άλλο εκτελεστή, θα υπάρξει σε λίγες μέρες. Έτσι, να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.